και ξέσπασε πριν από λίγο στο πανόραμα της Βούλας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Ποφάντη που βρέθηκε στο σημείο. Θα μας δώσει, Νίκο, εικόνα από την περιοχή αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των εθελοντών που μέσα σε δύο λεπτά ήρθαν εδώ, σε αυτό το σημείο, στη φωτιά την οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, αλλά και της πυροσβεστικής, η οποία έστειλε δύο ελικόπτερα, κάνανε ρήψεις και περίπου 20 άντρες με τα οχήματά τους. Η φωτιά μαζεύτηκε πάρα πολύ γρήγορα, σε χαμηλή βλάση από ό,τι βλέπετε, δίπλα όμως από τα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Μέχρι τώρα υπάρχουν φήμες ότι υπήρχε κάποια προσεξία από έναν ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος προσπάθησε να καθαρίσει ένα αυτοσχέδιο κοτέτσι, το οποίο έχει μέσα σε αυτή την περιοχή. Πραγματικά, με πολύ γρήγορα, παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, με πολύ γρήγορο τρόπο κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Και εδώ στα πλάνα, την ώρα που μας περιγράφεις, Νίκο, που μας λες το ρεπορτάζ, βλέπουμε και εικόνα από το ελικόπτερο, το οποίο αμέσως έσπευσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι εικόνες που μας έχουν στείλει και είναι σαφές ότι ευτυχώς είχαμε μια πάρα πολύ γρήγορη παρέμβαση από την πυροσβεστική και έτσι είχαμε και την αίσια κατάληξη σε αυτό το περιστατικό. Νίκο, έχεις πληροφορίες και για την σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται με τη φωτιά που ξέσπασε χθες στα νέα στήρα της Σεβίας. Ναι. Ένα 40χρονος άντρας, ο οποίος κατηγορείται ότι από πρόθεση έβαλε την φωτιά αυτή, θα οδηγηθεί αύριο στην εισαγγελέα της Χαλκίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ο άντρας αυτός επιδίωξε να χρησιμοποιήσει φλόγιστρο για να κάψει ένα φορτηγό. Ναι. Και έτσι επεκτάθηκε η φωτιά. Όλα αυτά θα τα δούμε αύριο και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Νίκο Ποφάντη, σε ευχαριστούμε πολύ.